Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, 5η, 5 Ιουλίου, παρακολουθείτε το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Τώρα, αμέσως, θα δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Ζάκυνθο και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειάς μας. Πρώτα, η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Να ξεκινήσουμε με τον πολύπαθο τομέα της υγείας, όπου πολύ μεγάλα παραμένουν τα προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας του νησιού, αφού παρά τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, η έλλειψη προσωπικού είναι εμφανής. Διοίκηση και εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, σημειώνουν την αναγκαιότητα άμεσα να προχωρήσουν προσλήψεις σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, που προβλέπει μία πρόσληψη στο δημόσιο για κάθε 10 απολύσεις. Η λειτουργία του νέου νοσοκομείου, όπως αναμενόταν, δεν μπόρεσε να λύσει όλα τα προβλήματα των υπηρεσιών παροχής υγείας στο νησί, αφού αυτά συνεχίζονται με ακόμη πιο έντονο ρυθμό. Όπως τονίζει και η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, μεγάλο νοσοκομείο σημαίνει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, με πρώτο την έλλειψη προσωπικού σε αρκετές ειδικότητες, με αποτέλεσμα μάλιστα την ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και του συνόλου των εργαζομένων στον χώρο. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού σε ειδικότητες όπως είναι η καθαριότητα. Και σε τραπεζοκόμους. Να μείνουμε στα ζητήματα της υγείας, καθώς από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΕΟΠΗ και ο ΣΔΟΕ για τυχόν παράνομες συνταγογραφήσεις, εντοπίστηκε και στη Ζάκυνθο ένας γιατρός που συγκαταλέγεται μέσα στους 10 πρώτους σε όλη τη χώρα που θα εξεταστεί η εργασία τους. Στο θέμα αυτό αναφέρεται με το σημερινό της πρωτοσέλιδο θέμα η ημέρα. Αρκετά είναι τα μαργαριτάρια που εντόπισε το μικροσκόπιο των ελεκτών του ΕΟΠΗ αλλά και τους ΔΟΕ σε όλη τη χώρα σε ό,τι αφορά τους ιατρούς που σημείωσαν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στη συνταγογράφηση φαρμάκων, αναφέρει στο σημερινό της πρώτο θέμα η μέρα της Ζάκυνθος επισημένοντας. Μπορεί η αρμόδια υπηρεσία ειδικά που υλοποιεί το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή συνταγογράφηση να έχει εντοπίσει δεκάδες γιατρούς με ροπή στη συνταγογράφηση και να έχει προωθήσει το μακρύ κατάλογο στους αρμόδιους ελεκτικούς μηχανισμούς, ωστόσο 10 είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται ως οι πρωταθλητές της υπερσυνταγογράφησης, μεταξύ των οποίων και ένας γενικός ιατρός του νησιού μας. Και να αλλάξουμε θέμα, προσπάθεια να τονωθεί η τουριστική κίνηση του νησιού πραγματοποιούν οι επαγγελματίες που προχώρησαν στη δημιουργία πακέτων προσφορών για τους Έλληνες που θα επιλέξουν τη Ζάκυνθο για τις διακοπές τους. Στο πακέτο προβλέπονται εκπτώσεις για τη διαμονή και τη διατροφή σε συγκεκριμένα καταλήματα και καταστήματα εστίασης, καθώς και στα ναύλα των πλοίων. Το πρόγραμμα θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Μια πρωτοποριακή ιδέα για την προσέλκυση ελληνικού τουρισμού έθεσαν σε εφαρμογή το Επιμελητήριο με τους Ξενοδόχους του νησιού, εφαρμόζοντας πρόγραμμα πακέτων προσφορών για διαμονή, διατροφή και μετακίνηση όσων θελήσουν να κάνουν τις διακοπές στο νησί το επόμενο διάστημα. Είναι ένα πακέτο προσφορών προς τους κυρίως τους Έλληνες που θέλουν να κάνουν διακοπές στη Ζάκυνθο, ώστε να τους δώσουμε ένα κίνητρο παραπάνω. Απόφαση να χρηματοδοτηθεί μέσω ειδικού ευρωπαϊκού προγράμματος η κατασκευή λιμανιού στα Στροφάδια έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Διονύσης Μιλωνάς. Πρόταση για την κατασκευή λιμανιού στα Στροφάδια κατέθεσε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Το Σώμα υπερψήφισε την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ενώ εκτιμάται ότι το λιμάνι θα στοιχήσει περίπου 750.000 ευρώ και η μελέτη του 10.000 ευρώ, χρήματα που θα δοθούν από το Ταμείο της Περιφέρειας. Για την υλοποίηση του έργου θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια και την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μιλωνάς. Συζητήσαμε, επειδή άνοιξε προχτές 2 Ιουλίου ένα μέτρο από το ΕΣΠΑ για λιμενικά έργα. Υπήρξε μια πρόταση από την Επιτροπή, Μικρών Νησιών για να μπουν, γιατί δεν είναι πολλά τα χρήματα, είναι περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ για όλους. Καθήκοντα Προέδρου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ατόμων με Αναπηρία, ανέλαβε ο Ζακυνθινός Πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ΑΜΕΑ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Για το σκοπό αυτό, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο του νησιού, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Την Προεδρία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ατόμων με Αναπηρία ανέλαβε πρόσφατα ο συμπολίτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, που έχει υπηρετήσει το αναπηρικό κίνημα ως πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ στη χώρα μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία. Πρόκειται για μια σημαντικότατη θέση και για την ανάληψη των καθηκόντων του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 5ης η ειδική τελετή στο Δημαρχείο του νησιού. Του ευχόμαστε με ειλικρίνεια, υγεία, δύναμη, έμπνευση
και επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Μηδενικά είναι τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί έως και σήμερα στην παραλιακή λεωφόρο του νησιού από τους πάγκους μικροπολιτών. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής, Τιμόθεος Ζώντος, τονίζοντας πως τα μεγαλύτερα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από την καθυστερημένη έγκριση των αποφάσεων της Λιμενικής Επιτροπής από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Την κανονιστική που ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια για την ανάπτυξη πάγκων μικροπολιτών στην παραλιακή λεωφόρο Κωνσταντίνου Λοβάρδου, έτσι όπως ήταν, εφαρμόζει η Λιμενική Επιτροπή και για το φετινό καλοκαίρι, σημειώνοντας πως μέχρι και σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Απαντώντας σε όσους θέτουν ζήτημα καλεσθησίας, ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής, Τιμόθεος Ζώντος, επεσήμανε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν που να διαφοροποιεί αρνητικά την κατάσταση. Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για να δοθούν κατόπιν αιτήσεως το συμπολιτό μας και αφού επέρασε και από την Επιτροπή που πάει. Τα προβλήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες και τους κατοίκους του Βασιλικού στη μέση της τουριστικής περιόδου απασχόλησαν την εκπομπή του Βασίλη Μούτσιου δίχως άλοθη. Καλεσμένοι του ήταν εκπρόσωποι των επιχειρηματιών της περιοχής. Κύριε Παρδακαστάνη, ένα μεγάλο κεφάλαιο και ταυτόχρονα πληγή, θα λέγαμε, για το Βασιλικό, για την περιοχή σας, είναι και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Ναι, μόνο που θα διορθώσω και θα πω για όλη τη Ζάκυνθο. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, λοιπόν, είναι ευλογία το ότι υπάρχει στο νησί μας. Αύριο, όπως κάθε Παρασκευή, μαζί με την εφημερίδα Ημέρα, κυκλοφορεί το περιοδικό Στιγμές. Εκτός από τις αγαπημένες στήλες που σας κρατούν συντροφιά κάθε εβδομάδα, αύριο μην χάσετε το αφιέρωμα σε Τσιλιβή, Πλάνο, Κυψέλη και Τραγάκι. Και ταξιδέψτε παράλληλα με τον φακό των Στιγμών στα Beach Bar στη Ζακύνθου. Και αυτή την Παρασκευή διαβάζουμε Στιγμές. Μοναδικό αφιέρωμα σε Πλάνο, Τσιλιβή, Κυψέλη και Τραγάκι. Δροσερή βόλτα στα Beach Bars του νησιού μας. Έξοδος, φωτογραφικά κλικ από την νυχτερινή ζωή της Ζακύνθου και όλες οι μόνιμες στήλες που έχετε αγαπήσει. Στιγμές, το περιοδικό των καλοκαιρινών μας στιγμών.